την ιστορία. Για ποιο λόγο, γιατί την F την πήρα λίγο, με λίγο διαφορετικό ε από ό,τι την αρχική F. Γενικά, όταν σε μια συνάρτηση πειράζει το μία παραμετρό της, η μία μεταφυγή της, τα κατάκια πολύ μικρό, τότε η τιμή της συνάρτησής μου αλλάζει κατά κάτι ανάλογο του πολύ μικρού αυτού. Είναι αυτό που λέμε ότι η F και η ε μείον F και χ είναι περίπου ίση με ε επί την παράδοση F στο χ. Είναι ανάλογο το ε. Η διαφορά δύο πραγμάτων όταν αλλάζω τη μεταβλητή μου κατά ένα μικρό αριθμό γίνεται ανάλογη αυτού. Τώρα θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά αν αυτή η παράδοση είναι μηδενική, πρέπει να πάω στον επόμενη τάξη. Δεν με πειράζει, μάλιστα με διευκολύνει αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το μέγεθός μου, αυτή η διαφορά, είναι τάξης ε ή ακόμα μικρότερο ε. Με άλλα λόγια, οι δύο πορτοκαλί περιοχές, να τις ξανατονίσω, είναι τάξης ε στο πάχος και τάξης ε στο ύψος ή ακόμα μικρότερες. Άρα, το εμβαδόν τους είναι τάξης ε τετράγωνο ή ακόμα μικρότερος. Όταν εγώ τις βάλω ή τις βάλω και διαιρέσω το ε, θα μείνει κάτι τάξης ε ή ακόμα μικρότερο. Ε τετράγωνο ή ε θα είναι τάξη ε. Ή ακόμα μικρότερο. Του ε δίνοντας το 0, θα πάρει στο 0. Άρα, δεν θα τα χαλάσουμε στις πορτοκαλί περιοχές. Τις βάλω, δεν τις βάλω, μου δείτε. Τώρα πλέον, ισχυρίζομαι ότι μπορείτε να αποδεχτείτε αυτό το αποτέλεσμα και το επόμενο που θέλω να κάνω είναι να γράψω τι είναι τα εκάστοτε περιοχές. Ισχυρίζομαι ότι μπορώ να τις υπολογίσω. Η περιοχή, η διαγραμμισμένη έτσι, είναι στην πραγματικότητα η στήλη με βάση τη διαφορά του κανδύο και ύψος την τιμή της συνάρτησης εδώ ή εδώ. Σχετίζουμε λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου ίσο με ε επί χ συν παράγοντος του ε επί f του χ συν του ε κόμμα ε. Θα το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Το πρώτο που έγραψα είναι αυτό που συζητάμε εδώ. Είναι η βάση αυτού του περίπου ορθογωνίου. Πιθανώς να είναι και διορθώσει τις ανώτερες τάξεις. Συν ε τετράγωνο και δεύτερη παράγοντα του χ συν και ούτω καθεξής. Εγώ γράφω τα πρώτη τάξη, τα χαμηλότερα πράγματα που μπορώ να πω. Επί το ύψος. Τώρα να πάρω το αριστερό ύψος ή το δεξιό ύψος. Και πόσο θα διαφέρουν αυτά. Αυτά τα δύο διαφέρουν κατά τάξη ε. Τα ύψη διαφέρουν κατά τάξη ε επί ε. Άρα το παίρνω σαν να είναι ορθογόνο. Όχι μόνο το περιγράφω ως τέτοιο, κόβω και το τριγωνάκι. Και το τριγωνάκι το θεωρώ άχρηστη πληροφορία. Οπότε γράφω αυτό. Αυτό είναι το ύψος, αυτό είναι το πλάτος. Πάμε στην άλλη περίπτωση. Την περιοχή, τη διάσταση. Ισχυρίζομαι πάλι ότι μπορώ να τη γράψω σαν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ξεχνάω το τριγωνάκι. Άχρηστη πληροφορία το τριγωνάκι. Πόσο θα είναι αυτό, θα είναι ε επί χ πλην παράγοντος τη συνάρτηση χ πλην του ε, επί την τιμή τη συνάρτηση στο χ πλην του ε με παράγοντο ε. Και τέλος μένει η διαγραμμισμένη περιοχή. Αυτή πώς προήλθε από τη διαφορά δύο καμπυλών. Κατά αναλογία με αυτά που έκανα εδώ, μπορώ να το γράψω ως το ολοκλήρωμα από εκεί πλην του ε, μέχρι εκεί συν του ε,
Γιατί είναι ένα εμπαδόν μεταξύ του χιπλήν και του χισίν. Τώρα, αν το πάρω το χιπλήν του ε ή από το χιπλήν του ε συν ε, είπαμε δεν με ενδιαφέρει. Λεπτομέρειες. Θα φύγουν στα όρια αυτές οι λεπτομέρειες. Οπότε αποφασίζω να το πάρω από το χιπλήν του ε. Από εδώ. Μέχρι εδώ. Άρα, το ολοκλήρωμα από χιπλήν μέχρι χισίν του ε. Τη διαφορά των δύο καμπυλών, πώ μπορώ να περιγράψω τη διαφορά των δύο καμπυλών, σαν παράγωγο τη F ω προ ε επί ΔΕΛΤΑ ε. Είναι ακριβώ ανάλογο με αυτό. Εδώ έχω την F μικρό του χ και ε, του χ στο ε. Συν ε μικρό, ε χ στο ε συν ε μικρό, κόμμα ε συν ε μικρό, μείον ε του χ στο ε ε. Η διαφορά τους είναι πόσο αλλάζει η συνάρτηση με το ε, επί πόσο αλλάζει από το ε. Δείχνει. Τώρα τα έχω όλα και βλέπετε ότι όλα είναι τάξεις ε και ανώτερα. Οπότε όταν θα διαιρέσω το ε, όλα αυτά τα ε θα φύγουν και αυτά που θα απομείνουν θα είναι το αποτέλεσμα της παραγόγου που ζητάω. Πέστε μου ποιο σημείο ήταν που σας ξένησε στην απόδειξη, θα γράψω σε λίγο το αποτέλεσμα, αλλά με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Πέστε. Σίγουρα τα σημεία μου θα έρθει να πάω. Τα πορτοκαλί. Και τα τρία. Πρώτα απ' όλα, ισχυρίστηκα ότι η διαφορά της κίτρινης περιοχής από την άσπρη κατσαρή περιοχή μπορώ να τη γράψω σαν 2 συν 1 πλήν. Μέχρι εδώ, εντάξει. Ναι. Τώρα, η δεύτερη πρόταση που είπα είναι ότι τα τετραγωνάκια, τα παραλληλογραμμάκια, τα περίεργα, αυτά μικρά σχηματάκια, τα πορτοκαλί, δεν με ενδιαφέρουν στον υπολογισμό, είτε τα βάλω είτε δεν τα βάλω. Και ο λόγος είναι ότι τα έβρι και τα ύψη αυτών είναι τάξεις ε ή και παραπάνω. Ε μικρό. Για ποιο λόγο, γιατί για να τονίσω αυτή τη γραμμή, άλλαξα το ε κεφαλαίο σε ε συν ε μικρό. Άρα το πάγος αυτό είναι ανάλογο με ε μικρό. Ή ακόμα πιο μεγάλη τάξη από ε μικρό. Αντίστοιχα, επειδή άλλαξα τη συνάρτησή μου αλλάζοντας την παράμετρο αυτήν εδώ, το ύψος αυτού του παραλληλογράμμου είναι πάλι τάξης ε ή ακόμα μικρότερο. Επομένως, όταν γράφω αυτά, μπορώ να βάλω ή να βγάλω τέτοια τετραγωνάκια. Υπολόγισα στην αρχή το πρώτο, αγνοώντας στη διαγραμμισμένη αυτή περιοχή, δεν έλαβα υπόψη το τετραγωνάκι. Άρα το πήγα μέχρι εδώ. Πηγαίνοντας το μέχρι εδώ, θα μπορούσα να το κάνω ακόμα πιο απλό, να το πάρω μέχρι εδώ. Άρα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα, του οποίου το εύρος η βάση είναι ε επί την παράγωγο του χισίν, από την παρατήρηση αυτήν εδώ, του αναπτύγματος Τέιλορ, επί το ύψος. Ποιο είναι το ύψος, η τιμή της συνάρτησής μου της F στο χισίν του ε. Έληξα. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για το άλλο. Και μένει το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι, που είναι η σταυρωτά διαγραμμισμένη περιοχή. Που είναι η διαφορά των δύο συναρτήσεων. Είναι το ολοκλήρωμα μέσα σε αυτή τη ζώνη. Αυτό δεν είναι παράλληλο, γιατί όταν αλλάζω από το ε, αλλάζει όλη η συνάρτηση. Άρα μπορεί να είναι κοντά η κίτρινη στην άσπρη περιοχή εδώ, αλλά μακριά εδώ. Παρ' όλα αυτά, η μεταβολή, αυτό το σήκωμα που έχει συμβεί, είναι πάλι τάξη ε. Και πόσο ακριβώς είναι, είναι η διαφορά αυτών των δύο. Το οποίο μπορώ να το γράψω κατά αναλογία με αυτό, ως μερική παράγωγος, έβαλα μερική παράγωγο, γιατί η συνάρτηση είναι η συνάρτηση του χ. Και έχει σαν παράγωγο το ε. Άρα το βλέπω σαν συνάρτηση του ε, το ε. Το παραγωγήνω προ τα ε και βάζω εδώ τη διαφορά του ε στο πάνω προ το κάτω.
Και ολοκληρώνω από το χ πλην του ε μέχρι το χ συν του ε. Δηλαδή ολοκληρώνω από εδώ μέχρι εδώ. Τώρα κάποια πορτοκαλί πήρα, κάποια πορτοκαλί δεν πήρα. Δεν με ενδιαφέρουν τα πορτοκαλί. Επομένως, γράφω το τελικό μου αποτέλεσμα. Να σβήσω εδώ. Το τελικό μου αποτέλεσμα είναι το απόλυτο, ότι αυτό ισούται. Βλέπω τώρα αυτό για ε και παίρνω το όριο του ε δίνοντας το 0. Άρα, τι συν παράγοντος του ε, γιατί ε και του συν του ε, του παράγοντα του ε, μείον, εξαιτίας αυτού του μείον της διάστακτης περιοχής, χ του πλην, χ πλην συνάρτηση παράγοντος προς ε, επί την τιμή της συνάρτησης στο χ πλην του ε, για παράδειγμα το ε, συν το ολοκλήρωμα από χ πλην του ε μέχρι χ συν του ε της μερικής παραγόγου της ε ως προς ε δίχει αυτό είναι το γενικό μου αποτέλεσμα. Ξαναλέω, τα πήρα όλα να μεγαλώνουν. Θα μπορούσαν να μην μεγαλώνουν, αλλά αυτή η απάντηση με καλύπτει. Πες ότι το χισίν μίκραινε όταν θα σήκωνα εγώ την ενέργεια. Αφού θα μίκραινε, αυτή η χ πλην παράγωση θα γινόταν αρνητική. Και επομένως, ενώ το αφαίρεσα, τελικά θα ήταν σαν απρόσθετο ακόμα. Επίσης, η συνάρτησή μου μπορεί εδώ να σηκωνόταν, αλλά μετά να έπεφτε. Πάλι θα το έπαιρνα εδώ, γιατί η παράγωγος, η παράγωγος της εφ ως προς ε, στα πρώτα κομμάτια του διαστήματος θα ήταν θετική, επειδή θα μεγάλωνε, στα δεύτερα κομμάτια του διαστήματος θα ήταν αρνητική, επειδή θα μικραίνε. Άρα τα έχω πάρει όλα, ανεξαρτήτως του αν μεγαλώνουν ή μικραίνουν. Τα πιο ερώτηση είναι κύριε. Ναι. Όχι. Ναι, αλλά είπαμε ότι διαιρώνω το ε και παίρνω το όριο του ε δίνοντα το 0. Έφυγαν όλα αυτά τα ε και κάποιο ε που θα γράψει στο df dε. Γιατί ήθελα το ότι με το μία χωρί το δε και το δε δεν έχει σημασία. Γιατί έβαλα το θήτα. Με ρωτάς. Ναι, γιατί είπα ότι η συνάρτηση είναι η συνάρτηση του χ με παράμετρο το ε. Επομένως το βλέπω τώρα σαν να είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών, του χ και του ε. Και παραγωγίζω προς το ε και το έχει ως προς το χ. Ολοκληρώνω προς το χ, αλλά παραγωγίζω προς ε. Δεν μεταφέραμε το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το δείγμα είναι αντίστοιχο του βαθμού μας. Είναι πάλι ε και χ με παράμετρο το ε με τα ίδια όρια. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω την ίδια διαδικασία και να πάω μια φορά από το πάνω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι εννοείς. Ισχυρίζομαι ότι αν μου δίνανε αυτό το πρόβλημα εξ αρχής και το βλέπα, θα λέγα α, θα περάσω την παράγωγος προς ε εδώ μέσα και θα φτιάξω αυτό. Λάθος. Γιατί θα έκανα αυτά τα δύο. Εντάξει, γιατί και αυτά είναι συναντήσεις του ε, άρα και αυτά κουνούνται, άρα και αυτά μπορεί να συμβάλλουν στην παράγωγο. Μπορεί η συνάρτηση μάλιστα να μην μεταβάλλεται με το ε, αλλά να μεταβάλλονται τα όρια. Οπότε τα όρια είναι σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση και όχι πώ αλλάζει η συνάρτηση με το ε. Κάτω και μετά για να υπολογίσουμε αυτό το ολοκλήρωμα που βρίσκεται μέσα στην παραγωγή, θα πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία. Γιατί είναι πάρα πολύ ολοκλήρωμα. Ένα λεπτό. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι μπορώ να λύσω αυτό το ολοκλήρωμα. Ούτε αυτό το ολοκλήρωμα. Ισχυρίστηκα ότι μπορώ να γράψω μια έκφραση όμω που να μου δίνει πώ αλλάζει το ολοκλήρωμα με το ε. Και είναι η κλίση αυτή τη συνάρτηση προ το ε. Τυπικά, φορμαλιστικά, τελείω. Δεν είπα ότι μπορώ να τα κάνω να υπολογίσω το λεπτό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν μπορώ να τα υπολογίσω ή όχι. Με ενδιαφέρει αν μπορώ να τα γράψω σαν εκφράσει ή όχι. Άλλη ερώτηση. Το εμβαζόμενο τη σελίδα στο πρώτο, ανήκει στο γιώτα του ε σχέτο, αλλά δεν ανήκει στο γιώτα του ε στην ε, γιατί αυτό το αφαιρούμε. Όταν
κουνάω την άσπρη καμπύλη και πάω στην κύτρη με καμπύλη, χάνω αυτό το εμβαδόν, κερδίζω αυτό το εμβαδόν και κερδίζω και αυτό το εμβαδόν. Γι' αυτό τα δύο τα σύν και το άλλο κύριο. Λοιπόν, να σβήσω τώρα τις ζωγραφιές. Έχω το τελικό μου αποτέλεσμα, που με κόπο έβγαλα. Οπότε τώρα θέλω να το εκμεταλλευτώ για να υπολογίσω κάτι. Πέστε τώρα ότι έχουμε μια βούβα δυναμικής ενέργειας. Β του χ, σαν συναντής του χ. Και η ενέργειά μου είναι εδώ. Πόσο είναι η περίοδος αυτού του καταναλωτή, δηλαδή ο χρόνος που κάνει να πάει και να πάει και να έρθει πίσω, η απάντηση είναι δύο φορές. Το ολοκλήρωμα και χ, διευθύ πλήν του ε, μέχρι χ συν του ε, του 2 δια m, ολοκλήρωμα ε πλήν β χ. Όπου αυτό είναι το χ πλήν και αυτό είναι το χ συν. Να το ξαναγράψω άλλη μια φορά. Αυτό είναι, το κάναμε πολλές φορές αυτή την πράξη. Οπότε έχουμε μείνει με αυτό το ολοκληρώ. Ταυτόχρονα θα ζωγραφίσω και κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι η περίοδος. Αν λύσω αυτό το ολοκληρώμα, θα πρέπει να είναι η περίοδος. Για το ίδιο πηγάδι δυναμικής ενέργειας, ο χώρος των φάσεων θα έχει τη μορφή. Επιτρέψτε μου να βάλω και τη μάζα εδώ, που είναι ο πραγματικός ορισμός του χώρου των φάσεων. Αλλά δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί απλώς τα κλασικά διαγράμματα που ξέρουμε, απλώς θα παραδοσιαστούν με τη μάζα. Ο πραγματικός χώρος των φάσεων είναι θέση ορμή, όχι θέση καρφή. Η κίνηση λοιπόν είναι μεταξύ του χ πλήν και του χ συν και έτσι όπως βλέπω τα διαγράμματα μάλλον θα είναι κάτι σαν αχλάδι. Επειδή εδώ είναι πιο βαθιά η γούβα, περιμένω περνώντας πάνω από αυτό το σημείο να έχουμε πιο μεγάλη ταχύτητα. Και λέει κάποιος, μήπως τα εμβαδά σε αυτό το χώρο σημαίνουν κάτι. Ας υπολογίσουμε εδώ. Πόσο το εμβαδό είναι το χώρο. Το εμβαδό το βάζω ε περιγραφικό τώρα. Να το βάλω α και να σας κατέψω με άλλα ε. Πολλά ε χρησιμοποιήσαμε. Το α, το εμβαδό είναι το α. Θα ισούται με δύο φορές το ολοκλήρωμα της m επί β του χ. Το 2 έχει μπει γιατί οι καμπύλες αυτές είναι συμμετρικές σε σχέση με τον άξονα του χ. Κατοπτρική συμμετρία ως προς χ. Και το ολοκλήρωμα που μένει είναι το ολοκλήρωμα της συνάρτησης αυτής εδώ επί τεχή. Αυτό είναι το εγώ. Συνεχίζω λοιπόν και το ξαναγράφω, δύο φορές τη μάζα. Την ταχύτητα τώρα θυμάσαστε, θυμόσαστε πως την είχα βγάλει. Η ταχύτητα ήταν ρίζα του 2 δια m επί ε πλην β του χ, ρίζα. Την ταχύτητα. Είναι αυτό που προηγουμένως γράφαμε στον παρονομαστή για να υπολογίσουμε τον χρόνο. Τώρα για να υπολογίσουμε τον εμβαδόν, θα πάει στην αρχή. Επί τη χ. Από χ πλήν μέχρι χ συν. Καμία σχέση αυτό το αποτέλεσμα με αυτό. Μοιάζουν λίγο, αλλά αυτό έχει τη ρίζα με την ενέργεια στον αρνητή, αυτό την έχει στον προγραμματιστή. Αν παραγώγιζα αυτό το πράγμα ως προς την ενέργεια, αυτόματα η ρίζα αυτή θα κατέβαινε στον προγραμματιστή. Και σκέφτομαι μήπως φτιάξει κάτι σαν την περίοδο.
ας υπολογίσω το dα, dε. Μα το α δεν ήταν πολύ ολοκλήρωμα. Το ε υπάρχει σε όλα τα σημεία. Και μέσα στη συνάντηση και στα όρια. Αυτό μόλις το υπολόγισα όσο κάνει. Φτάνει. Χι συν. Παράγωγος του ε. Επί εφ του χι συν του ε. Ε. Μείον χι πλήν του ε. Παράγωγος. Εφ του χι πλήν του ε. Με παράγωγο του ε. Συν το ολοκλήρωμα. Δε χ από χ πλήν του ε μέχρι χ συν του ε της μερικής παραγόγου της ε ως προς ε. Όπου η συνάρτησή μας στην προηγουμένη περίπτωση ποια είναι η ε του χ του ε με παράμετρο του ε είναι η συνάρτηση 2 δια m. Να κάνω άλλη μια κίνηση που δεν την έκανα πριν για να μην μπερδευτούμε με τις σταθερές. Οπότε, βάλετε το χρόνο 3 λεπτά πίσω και ξανασυνεχίστε αυτό το ολοκλήρωμα ως το ρίζα 2 δια m θα το βγάλω έξω και θα μου μείνει 2 επί ρίζα 2 m επί το ολοκλήρωμα πιο απλής μορφής της ρίζας του ε πλην πέμπτη από χ πλην μέχρι χ συν. Το μόνο που έκανα, πούλησα αυτή τη σταθερά απ' έξω. Τίποτα παραπάνω. Οπότε ξαναπάω 3 λεπτά μπροστά. Πώς το φορά την πέρα. Ήταν συνέχεια του ολοκλήρωματος αυτού. Συνεχίζει, είναι ένα διαρρίζα. Είναι ένα λεπτά. Αυτό το δικαίωμα είναι το α. Απλά το γέννη προς τα α. Αυτή τη συνέχεια αυτή τη συζήτηση, αυτό το αποτέλεσμα ήταν η περίοδος. Ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι σας έχω μπερδέψει, αλλά δεν τα καταφέραμε πιο καλά. Οπότε η συνάρτηση που με ενδιαφέρει είναι αυτή η συνάρτηση που υπάρχει μέσα εκεί. Δηλαδή, η ρίζα του ε πλην βέτου. Μάλιστα, έχω κάνει και ένα συμβολιστικό λάθος. Δεν υπάρχει χ του ε, είναι χ. Παράμετρο του ε. Και εδώ, απλώς όταν υφολογίζω τη συνάρτηση και έπρεπε να βάλω κάποιο χ εδώ, εδώ έβαλα το χ συν του ε. Το ανώριο, εδώ το βάλα καλά, εδώ δεν έβαλα τίποτα, νομίζω πως είμαι τάξη. Οπότε, η συνάρτησή μου, που σχετίζεται με αυτό το ολοκλήρωμα εκεί πάνω, πάνω δεξιά, το κάτω μέρος του πάνω πίνακα δεξιά. Έχω το ολοκλήρωμα με αυτή τη συνάρτηση και ξέρω πώς να παραγωγίζω αυτό το ολοκλήρωμα ως προς ε. Δέστε τώρα τι συμβαίνει στην προηγούμενη περίπτωση. Ποια είναι η τιμή της συνάρτησής μου όταν βάλω εδώ το χ συν του ε. Είναι 0. Είναι ε πλην β το χ συν του ε. Αλλά το β χ συν του ε είναι το σημείο στο οποίο η δυναμική ενέργεια είναι ίση με την ενέργεια. Ο πρώτος όρος μόλις έφυγε. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, και ο δεύτερος όρος έφυγε. Και μένει αυτό που αφελώς θα έκανα εξ αρχής και θα μου δίνε σωστό αποτέλεσμα, αλλά δεν θα ήταν σωστός ο τρόπος. Οπότε ήθελα να δούμε και τον τρόπο επευκαιρίας. Τι μένει λοιπόν, μένει το ολοκλήρωμα του χ από χ πλήν του ε μέχρι χ συν του ε της παραγόγου της ε ως προς ε. Αν παραγωγήσετε αυτή τη συνάρτηση ως προς ε, θα πάρετε 1 δια 2 ρίζα του ε πλήν του ε. Επομένως, το χ του εμβαδού προς την ενέργεια θα μου κάνει 2 επί ρίζα 2m επί την παράγοντα αυτού του ολοκλήρωματος, δηλαδή
θα βγάλω το διάρρη απ' έξω και θα μείνει το διαφή δια ρίζα ε κλειν δε πι. Από χ κλειν δε πι. Τα διάρρια φεύγουν και τώρα συγκρίνεται την περίοδο με αυτό εδώ το νούμερο. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με άλλα λόγια, την περίοδο εμέσως μπορώ να τη διαβάσω από το χώρο των φάσεων, βλέποντας πώς μεγαλώνει το ενόδο με την ενέργεια και παίρνοντας το ρυθμό μεγαλώματος του ενόδου με την ενέργεια. Αυτό είναι για έξω. Αυτό είναι για ε συν ε. Το d του εμβαθού διερευνένο με το ε του ε τύπου στο 0 είναι η περίοδο. Μπορείτε μάλιστα να κάνετε τέτοια στατική ανάλυση όταν βλέπετε τέτοια περίεργα πράγματα, πρωτάκουστα πράγματα. Καλό είναι κανείς να το λέξει. Δουλεύουν καλά, πρέπει διαστάσεις, ορμή, επιθέση. Μάζα, επί ταχύτητα, επιθέση, διά ενέργεια. Μάζα, επί ταχύτητα, στο τετράγωνο. Όλο αυτό έχει διαστάσεις χρόνου. Σε ακούω. Είπα ότι έφτασα εκεί, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά, πάνω κάτω δεξιά. Εντάξει, έφτασα εκεί. Και λέω θέλω να υπολογίσω, επειδή αυτό το αποτέλεσμα δεν μου μοιάζει καθόλου με την περίοδο, αλλά ποια ήταν η διαφορά του, το ένα έχει τη ρίζα στον αρχιτή, το άλλο έχει τη ρίζα στον παραγωγαστή. Λέω, δεν το παραγωγίζω αυτό το ολοκλήρωμα. Τώρα που ξέρω και πώς θα παραγωγίζω τέτοια ολοκλήρωματα, πάνω παράμετρο μέσα και να παραγωγίζω ως την παράμετρο. Αν παραγωγήσω τη ρίζα, θα γίνει ένα διαρίζα. Άρα θα γίνει κάτι σαν το αριστερό. Οπότε, το ολοκλήρωμα που μου εμφανίστηκε εκεί, είχε μέσα τη συνάντηση αυτήν εδώ. Και λέω, τώρα ξέρω πώς να παραγωγίζω ένα ολοκλήρωμα με κάποια συνάντηση. Αυτή ήταν η γενική μου φόρμουλα. Το εφαρμόζω στην προηγούμενη περίπτωση, φεύγουν αυτά τα δύο κομμάτια που μπορεί να τα ξέχνα αν έκανα αφελώς την παραγώγηση. Και μου εμφανίζεται αυτό εδώ, το οποίο τελικά μου δίνει την περίοδο της τελάχος. Αυτό. Αυτό ισχύει για κάποιο παραγωγή. Ναι. Το αποτέλεσμα που βγάλαμε είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά οποτεδήποτε έχουμε ένα ταλαντωτή, οποτεδήποτε οι γραμμές των χρόνων φάσεων κλείνουν, δηλαδή χρειάζεται κάποιο χρόνο για να επανέλθουν, ο χρόνος που χρειάζεται για να επανέλθουμε στο αρχικό σημείο δίνεται από αυτό το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού με την ενέργεια. Είναι χρησιμό αυτό το ρύθμο. Και ναι και όχι. Δεν θα με βολέψει πάρα πολύ στο να υπολογίσω μια περίοδο, γιατί τελικά σε αυτό το ολοκλήρωμα θα καταλήξω. Τούτο. Σε αυτό το ολοκλήρωμα εδώ πάνω θα καταλήξω. Αν δεν ξέρω το λίγο, δεν θα μου διευκολύνει περισσότερο το εμβαδό. Ούτε το εμβαδό δεν θα μπορέσω να υπολογίσω. Δηλαδή, αν δεν ξέρω να κάνω αυτό το ολοκλήρωμα, μάλλον δεν θα ξέρω να κάνω και αυτό το ολοκλήρωμα. Άρα δεν θα κερδίσω τίποτα. Απλώς σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως ο αρμονικός ταλαντωτής που είναι έλλειψη και ξέρουμε το εμβαδό μιας έλλειψης, μπορούμε αυτόματα να πάρουμε την περίοδο. Ένα δεύτερο, αλλά δεν θέλω να φάω πρόβλημα αυτό, είναι το εξής. Εκτός από τον αρμονικό ταλαντωτή, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση της τεχνικής φύσης αυτή τη στιγμή. Να μην αφήσουμε ερωτηματικά. Ωραία. Ένα δεύτερο σημείο είναι αυτό που κάνει ο Λαντάου στο βιβλίο του στη μηχανική του, όπου λέει, αναρωτιέται, εκτός από τον αρμονικό ταλαντωτή, μπας και υπάρχουν και άλλες δυναμικές ενέργειες, άλλες βούβες δυναμικές ενέργειες, οι οποίες να είναι ισόχρονες. Προηγουμένως, πήραμε όλα τα πολυόνυμα τύπου χ στη 2ν και βγάλαμε το μοναδικό ισόχρονο με τον ίσον 1, δηλαδή ο αρμονικός ταλαντωτής. Άρα η πρώτη σκέψη είναι ότι όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
μόνο που εκεί περιοριστήκαμε σε πολυονυμικές εκφράσεις. Και μάλιστα σε μονόνυμα τη μορφή χ στη δύο νη, χ σε κάποια δύναμη. Αν αφήσουμε λίγο παραπάνω ελευθερία και επιτρέψουμε στη γούβα μας να είναι ασύμμετρη, επιτρέψουμε δηλαδή και τέτοια πράγματα, αντί να κάνουμε συμμετρικά δυναμικά, να κάνουμε ασύμμετρα δυναμικά. Μήπως μπορούμε να φτιάξουμε πάλι αρμονικούς θαλαντωτές, όχι αρμονικούς θαλαντωτές, να φτιάξουμε πάλι θαλαντωτές οι οποίοι είναι ισόχρονοι, ανεξαρτήτως της ενέργειας αυτή την ίδια περίοδο. Η απάντηση είναι ότι μέσω αυτής της παρατήρησης μπορούμε αρκετά εύκολα να βρούμε τέτοιες περιπτώσεις και το τελικό αποτέλεσμα έχει να κάνει το εξής. Αν πάρει κανείς την αριστερή πτέρυγα και σε κάθε σημείο, σε κάθε ύψος, μετακινήσει την πτέρυγα τόσο αριστερά όσο και δεξιά, σε αυτό το ύψος μετακινήσει τόσο την πτέρυγα την αριστερή όσο και δεξιά, αυτό ίσο με αυτό και αυτό ίσο με αυτό, και το κάνει αυτό με αυθαίρετο τρόπο, τότε αυτό που θα συμβεί είναι η κύφη στον αρμονικό θαλαντωτή θα είχαν μια τέλεια έλλειψη. Τώρα στην ίδια ενέργεια, άρα στην ίδια ταχύτητα, αν μετακινήσει τόσο αυτό δεξιά όσο και αυτό αριστερά, όσο αυτό δεξιά τόσο και αυτό δεξιά, και φτιάξει ένα παραμορφωμένο αντικείμενο, επειδή το εμβαδόν αυτό του παραμορφωμένου αντικειμένου θα είναι ακριβώς το ίδιο με το εμβαδόν της έλλειψης, γιατί απλώς μετατοπίστηκαν κάπως, είναι σαν να φύρα συρτάρια στην έλλειψη και να τα πούλησαν το καθένα με τον δικό του τρόπο. Πάλι τα ίδια συρτάρια θα είναι. Επομένως το εμβαδόν θα είναι ίδιο, άρα η παράγωγος του εμβαδού ως προς την ενέργεια θα είναι ίδια, άρα τελικά θα φτιάξω πάλι ισόχρονο κατά το τι. Δεν θέλω όμως να φάω χρόνο, ξέρετε, έχει τεχνικές δυσκολίες αυτό να το κάνει κανείς τον υπολογισμό. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, την οποία δεν θα μπορούσα πολύ εύκολα να συνάγω σκεφτόμενος έτσι αφηρημένα. Υπάρχει άλλος θαλαντωτής ο οποίος να έχει την ιδιότητα του ισοχρόνου. Με την παρατήρηση αυτή τη σχέση εμβαδού με περίοδο, μπορώ αρκετά εύκολα να το αποδείξω. Λοιπόν, σταματάω τη συζήτηση περί χώρου των φάσεων, ταλαντωτών γενικότερα, δυναμικών ενεργειών με βούβες, ασταθών και ευσταθών σημείων κ.ο.κ. και περνάω στον αρμονικό ταλαντωτή. Θα ξαναπώ πράγματα που έχω πει στην νομίζω παραπροηγούμενη διάλεξη, αλλά στην προηγούμενη διάλεξη, αλλά θα ήθελα να τα κάνω έτσι προσεκτικά σοβαρά. Θα ξεκινήσω γράφοντάς σας δύο διαφορετικές εξισώσεις που αφορούν δύο περιπτώσεις κίνησης σε μία διάσταση. M, T, δύο περιπτώσεις, ίσον μείον λάμδα, μείον κάπα, M επί B και M, T, δύο περιπτώσεις, ίσον μείον κάπα επί B. Άλλο το ένα κάπα, άλλο το άλλο κάπα. Η πρώτη μου διαφορετική εξίσωση μου περιγράφει ένα σωματίδιο το οποίο κινείται μέσα σε ένα μέσο όπου καθώς κινείται δέχεται μια δύναμη ανάλογη με την ταχύτητα. Μια δύναμη αντίστασης ανάλογη με την ταχύτητα. Και το κάτω είναι αυτό που μου λέει πόσο μεγάλο είναι ο συντελεστής της αναλογίας. Τώρα έψα κάπα επί M, ώστε να πετάξω τις μάζες. Αλλά το κάτω πρέπει να είναι ένα νούμερο που μου λέει πόσο πυκνό είναι αυτό το μέσο. Οπότε πόσο πιο μεγάλη αντίσταση θα μου επιφέρει. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση που έχω ένα σωματίδιο, αλλά M, το οποίο όταν βρεθεί σε απόσταση χ, θα δεχτεί μια δύναμη F, η οποία είναι ανάλογη με χ. Και θα συμπεριφέρεται αυτή η δύναμη ως δύναμη επαναφοράς. Γιατί όταν το χ είναι προς τα αριστερά, η δύναμη θα είναι προς τα δεξιά. Δεν βάζω τώρα πρόσημα, απλώς δείχνω ενδεικτικά τι μου περιγράφει κάθε περίπτωση.
Και οι δύο διαφορετικές εξισώσεις είναι γραμμικές διαφορετικές εξισώσεις. Υπό την έννοια ότι την πρώτη μπορώ να την γράψω σαν χ δύο τελείες ίσον μείον κάπα χ dot, άρα να την γράψω συν κάπα χ dot που είναι 0. Μ' αρέσει να τα έχουμε τα παίρνει όλα στην πρώτη μεριά. Στη δεύτερη μπορώ να την περιγράψω χ δύο τελείες συν κάπα δια m επί χ ίσον 0. Τι εννοώ όταν λέω ότι είναι γραμμικές διαφορετικές εξισώσεις? Καταρχήν, στο μάτι είναι διαφορετικές εξισώσεις οι οποίες οποτεδήποτε εμφανίζεται κάποια παραγώγηση της συνάρτησής μας, της χ ως προς τ, αυτή η παράγωγος, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η οποιαδήποτε παράγωγος, εμφανίζεται σε δύναμη 1. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση που η μηδενική παράγωγος, η χ, δηλαδή το ίδιο η ίδια συνάρτηση του χ, εμφανίζεται πάλι γραμμικά. Ποια είναι όμως η βασική ιδιότητα των γραμμικών διαφορετικών εξισώσεων? Αυτό είναι το παρατηρησιακό μέρος του ποιες είναι οι γραμμικές εξισώσεις. Το πραγματικό, το ουσιαστικό τους, που τις ξεχωρίζει από τις διαφορετικές εξισώσεις, είναι αν χ1 η χ λύση και χ2 η χ άλλη, τονίζω το άλλη λύση, θα εξηγήσω και εννοώ άλλη λύση, τότε χ1 η χ συν χ2 του τι, λύση. Ισχύει η αρχή της υπέρθεσης των λύσεων. Και για την ακρίβεια, κάθε γραμμικό συνδυασμός ανεξάρτητα των λύσεων είναι πάλι λύση. Τώρα, το άλλη λύση το εννοώ με τη λογική του ότι αν βρω μια λύση, δεν θεωρώ άλλη λύση δύο φορές την πρώτη λύση. Θεωρώ μια τελείως άλλη λύση, μια άλλη εξάρτηση από το χρόνο, μια άλλη συνάρτηση του τέτοιου. Παράδειγμα, αυτή εδώ, η πρώτη, έχει τη λύση χ ίσον 5. Αυτή είναι μια λύση. Συμφωνούμε ότι η χ ίσον 5 ήταν οποία αυτή. Επίσης υπάρχει μια δεύτερη λύση, η οποία πέφτει εκθετικά από το χρόνο. Ξέρετε από τη φυσική 1 ότι αν βάλετε ένα σώμα κινητή μέσα σε ένα μέσο με δύναμη γραμμική προς ταχύτητα, η ταχύτητά του θα μειωθεί με εκθετικό τρόπο και η θέση του θα προχωρήσει με εκθετικό τρόπο. Εκθετικά φθήνων τρόπο. Αυτή είναι μια δεύτερη λύση. Η σταθερή και η εκθετική είναι δύο τελείως άσχετες λύσεις. Η σταθερή και το διπλάσιο της σταθερής είναι η ίδια λύση. Η εκθετική και το διπλάσιο ή το τριπλάσιο της εκθετικής είναι πάλι η ίδια λύση. Αυτό εννοώ με το άλλη λύση. Είναι γραμμικά ανεξάρτητες μεταξύ τους λύσεις. Είναι, μάλλον, όχι γραμμικά ανεξάρτητες, είναι ανεξάρτητες λύσεις. Δεν μπορώ από τη μία να φτιάξω την άλλη. Τότε, οποιοσδήποτε γραμμικό συνδυασμός, θα μπορούσα να έχω βάλει και λάμδα 1, λάμδα 2 εδώ, είναι πάλι λύση. Ας το δούμε γιατί στις γραμμικές διαφορετικές εξισώσεις ισχύει αυτό. Ας πάρω τη δεύτερη περίπτωση για παράδειγμα, να δούμε. Έστω ότι η χ1 ικανοποιεί αυτήν και η χ2 πάλι ικανοποιεί αυτήν. Δηλαδή ξέρω χ1 δύο τελείες συν κ δια m εις χ1 ίσον 0. Το χ1 είναι συνάρτηση, έτσι, η χ1 του τι. Χ1 του τι. Απλώς τη γράφω για συντομία χ1. Και ξέρω επίσης και το χ2 δύο τελείες συν κ δια m χ2 ίσον 0. Σχηματίζω τότε την χ ίσον λάμδα 1 χ1 συν λάμδα 2 χ2 με λάμδα 1, λάμδα 2, κάποιους πραγματικούς αριθμούς. Οποιουσδήποτε άλλα σταθερούς. Τότε, θα συμφωνήσετε μαζί μου, το χ dot είναι λάμδα 1 χ dot συν λάμδα 2 χ dot, χ2 dot. Και το χ2 dot είναι λάμδα 1 χ1 2 dot συν λάμδα 2 χ2 2 dot. Οπότε, τώρα σχηματίζω το χ2 dot συν κ δια m χ. Για να μην το κάνει 0. Από την έκφραση που έχω γράψει, αυτό μου κάνει λάμδα 1 χ1 2 dot συν λάμδα 2 χ2 2 dot συν κ δια m λάμδα 1 χ1 συν λάμδα 2 χ2. Συνεχίζω
Εδώ πάνω. Μαζεύω όλα τα ένα. Και βγάζω από εκείνο παράγοντα το λάμδα ένα από όλα τα χέρια. Χ1, 2 τότε. Χ1. Κάπα δια M. Χ1. Συν. Μαζεύω όλα τα 2 και βγάζω εκείνο παράγοντα το λάμδα 2. Αλλά αφού τα χέρια μετράτε δύο λύσεις, οι δύο παρενθέσεις είναι μηδενικές. Άρα αυτό μου κάνει ένα. Επομένως, και το χ είναι λύση της εξισωσής μου. Καταλαβαίνετε ότι αν πήραζα τη γραμμικότητα της εξίσωσης, αν κάπου ας πούμε βασιζόταν το χ τετράγωνο παράδειγμα, τότε όλο αυτό το υπέροχο σχέδιο θα καταστρεφόταν. Η γραμμικότητα είναι αυτή που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω την υπέροχη ιδιότητα της υπέρθεσης των λύσεων. Επομένως, οι διαφορετικές αυτές εξώσεις, το μόνο που θέλουν για να τις λύσει κανείς γενικά, είναι να βρει τις δύο, θα εξηγήσω για τον λόγο, λέω δύο ανεξάρτητες λύσεις που υπάρχουν. Αν τις βρει, τότε η γενική μου λύση θα είναι κάποιος κατάλληλος γραμμικός συνδυασμός αυτών των δύο απλών λύσεων που μπορώ να κατασκευάσω. Γιατί δύο, γιατί είναι μια διαφορετική εξίσωση δεύτερης τάξης και μια γραμμική διαφορετική εξίσωση δεύτερης τάξης έχει τόσες λύσεις όσο είναι και η τάξη της. Και θα περίμενε επίσης και για δεύτερο λόγο κανείς να εμφανιστούν δύο, γιατί στο τέλος θα μου εμφανιστούν δύο ελεύθεροι συντελεστές που θα πολλαπλασιάζουν αυτές τις δύο λύσεις. Αυτές οι δύο ελεύθερες παράμετροι πρέπει να σχετίζονται με τις δύο παραμέτρους που χρειάζονται για να λύσουν τη διαφορετική εξίσωση δεύτερης τάξης, την αρχική θέση και την αρχική ταχύτητα. Επομένως, το μόνο που μένει κανείς να κάνει είναι να παρουσιάσει τη γενική λύση μιας γραμμικής διαφορετικής εξίσωσης. Και εδώ πάλι δεν χρειάζεται να ιδρώσει κανείς, γιατί η λύση της μορφής A στη λάμδα T είναι η λύση της γραμμικής διαφορετικής, μιας οποιασδήποτε γραμμικής διαφορετικής εξίσωσης. Γιατί λέω E, ενώ είπα δύο λύσεις, ενώ είναι η γενική μορφή της λύσης από την οποία θα προκύψουν οι δύο λύσεις, απλώς αλλάζοντας την τιμή του εκθέτη. A στην 5T, A στην J T. Ιδού η μία λύση, ιδού η άλλη, θα πρέπει να πάρω ένα γραμμικό του συνδυασμό. Να το κάνεις πράξη. Και για τις δύο διαφορετικές εξώσεις, να κατασκευάσουμε τον τύπο των λύσεων, το οποίο μόλις ισχυρίστηκα ότι οι λύσεις μου θα πρέπει να είναι δύο ανεξάρτητες και θα είναι της μορφής A στην κάτι επί T. Ακούω. Είπα ότι ας υποθέσουμε ότι μελετάμε το εξής φυσικό πρόβλημα. Ένα σωματίδιο κινείται μέσα σε ένα μέσο και η δύναμη που ασκεί το μέσο όταν αυτό τρέχει μέσα στο μέσο είναι ακριβώς ανάλογη με την ταχύτητα. Υπόθεση εργασίας. Τότε φτιάχνεται μια γραμμική διαφορετική εξίσωση. Αν η αντίσταση ήταν ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύτητας, όπως η πράξη που κάναμε με το προγενέστερο μάθημα, τότε δεν έχουμε γραμμική διαφορετική εξίσωση και τίποτα από αυτά που λέμε δεν ισχύει. Το ανάλογο της μάζας μπορώ να το φτιάξω εγώ, ρυθμίζοντας κατάλληλα το κάπα. Πες ότι ήταν η διαφορετική ενοξίσωση μάζα επί φύ δύο τελείες ίσον μείον 2 β. Το γράφω το 2 ως 2 μ δια μ. Άρα 2 δια μ, πες το ρόλο του κάπα, και μ περισσεύει το σώστα να το διώξω με την μάζα που υπάρχει από την άλλη μεριά. Με τη μάζα αδρανίας. Είναι πιο απλές εκφράσεις, γιατί να κουβαλάω συνεχώς και τη μάζα. Δεν θα ήταν προτιμότερο να γράφω μια διαφορετική εξίσωση σαν αυτήν. Αν έγραφα K επί M, συνεχώς θα κουβάλαγα K επί M επί την ταχύτητα. K επί M επί την ταχύτητα. Έχω ένα πιο απλό συντελεστή. Μαζεύω, συμμαζεύω λίγο τη γραφή μου.
για να μπορώ να γράφω λιγότερα πράγματα. Μπορεί να ξέρω, δεν θα θυμάζω το χάρτη. Δεν είπα ότι δεν έχει ξέρω. Απλώς είναι ένας συντελεστής σταθερός στη διαφορετική λέξη. Γενική λύση μιας γραμμικής διαφορετικής εξίσωσης. Χ, τε, ίσον ε, εις τη λάμδα, λάμδα επίτε. Με λάμδα κάποιο κατάλληλο νούμερο. Γενικότερα, δικαδικότερα. Θα το δούμε σε λίγο, στην πράξη. Στον χώρο των δικαδικών αυτών. Γιατί ισχυρίζομαι ότι μια γραμμική διαφορετική εξίσωση θα έχει μια τέτοια λύση. Έστω ότι έχουμε τη διαφορετική εξίσωση αμ, ξαναγράφω αυτό που είχαμε γράψει την πρώτη φορά, συν α μείον 1 επί μείον 1 παράγοντα του χ κτλ. Κτλ. Συν α 1 επί χ 2, συγγνώμη, α 1 επί χ παράγοντα συν α 0. Ίσο με 0. Μηδενική παράγωγος, πρώτη παράγωγος, μείον ένα παράγωγος, μη παράγωγος. Δοκιμάζω αυτό που μου σφύριξε κάποιος, ότι κοίταξε τι λέει, η λύση αυτού του προβλήματος είναι η αίσθηση λαμβρωτή. Τι δοκιμάζω. Α, νη, η μειωστή παράγωγος του αίσθηση λαμβρωτή, τι θα βγάλει, το λάμδα νη χωρίς απ' έξω. Και θα μείνει το χ, το αίσθηση λαμβρωτή. Συν, α, νη, μείον 1, θα μου βγάλει μείον 1 λάμδα απ' έξω. Λάμδα μείον 1 και θα μείνει το έστι λάμδα τι, δηλαδή το χ. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Συν α1 επί λάμδα επί χ. Συν α0 επί χ ίσον 0. Όπου το χ είναι το έστι λάμδα τι. Θα βγάλω το χ κοινό παράγοντα και θα μείνει το πολυόνυμο α μη λάμδα στη μη. Συν α μείον 1 λάμδα στη μείον 1 συν α 1 λάμδα συν α 0 ίσον 0. Αυτό είναι ένα πολυόνυμο βαθμού νη με σταθερούς συντελεστές. Πραγματικούς. Να υποθέσω ότι ήθελα να μου περιγράψω ένα φυσικό πρόβλημα, ένα πραγματικό φυσικό πρόβλημα που περιγράφεται με πραγματικές παραμέτρους και πραγματικές συναρτήσεις. Θα μου εμφανιστεί λοιπόν αυτό το πολυόνυμο και η μαθηματική με διαβεβαιώνει ότι οποιοδήποτε πολυόνυμο βαθμού n έχει λύσεις και μάλιστα έχει μη λύσεις. Απλώς αυτές οι λύσεις μπορεί να είναι μηγαδικές, μπορεί να είναι πραγματικές, μπορεί άλλες να είναι πραγματικές και άλλες να είναι μηγαδικές. Άρα υπάρχουν λάμδα 1, λάμδα μη, λύσεις του πολυονύμου α μη λάμδα μη συν 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 α 1 λάμδα συν α 0 και συν 0. Οι οποίες είναι γενικά μηγαδική αρθή. Η μηγαδική περιλαμβάνει τους πραγματικούς, άρα γράφω γενικά ότι είναι μηγαδική αρθή. Τώρα που έχω αυτά τα μη διαφορετικά λάμδα, έχω και μη διαφορετικές λύσεις. Έχω την χ μη η τε με την μη η στη λάμδα μη τε. Έχω την χ μη μειον 1 η τε με την μη η στη λάμδα μη μειον 1 η τε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω την χ 1 η τε με την μη η στη λάμδα 1 η τε. Είναι εξάρτηση από τις λύσεις. Η απάντηση είναι ναι, αν τα λάμδα είναι διαφορετικά. Τώρα, αν τα λάμδα είναι ίδια, είναι μια ειδική περίπτωση, την οποία δεν θέλω ακόμα να χτυπήσω. Προς το παρόν, θα σας υποθέσουμε ότι είναι διαφορετικά τα λάμδα. Μάλιστα, θα λέγει κανείς,
Κάτσε ρε φίλε, πώς το υποθέτεις. Μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να συμβεί. Να πάνε συνέχεια. Πήραξε μια-δυο από τις παραμέτρους του Πολιονίμου, έτσι ώστε εκεί που εμφανιζόταν διπλή ρίζα ή τετραπλή ρίζα, γιατί πάντα οι ρίζες θα εμφανίζονται. Όχι, μπορεί να εμφανιστεί και τριπλή ρίζα, αν το Πολιόνιμο μου είναι πάθος έτσι. Θα εμφανιστεί τριπλή ρίζα. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Πήραξε λίγο τις παραμέτρους, όπως ώστε αυτές τις τριπλές, πολλαπλές τέλος πάντων ρίζες, λίγο να τις διαχωρίσεις. Λίγο άλλαξε τη μορφή της συνάρτησής σου, όπως ώστε να εμφανιστεί μία και δύο πηγαδικές, ξέρω εγώ. Ή να τις πειράξει έτσι ώστε να εμφανιστούν τρεις σκοντινές λύσεις. Δεν θα πρέπει τα πράγματα να διαφοροποιούνται από τη συζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, ισχυρίζομαι ότι ακόμα και αν κάποιες από τις ρίζες είναι ίδιες, μπορώ λοιπόν να τις πειράξω να τις κάνω όσο λίγο διαφορετικές θέλω. Άρα, στο μυαλό μου μέσα μπορώ να τις φαντάζομαι σαν διαφορετικές λύσεις. Το πώς στην πράξη θα πάω να συζητήσω την περίπτωση που θα μου βγουν δύο ρίζες ίδιες, θα το συζητήσω στο επόμενο σημείο. Αλλά προς το παρόν, δεν με ενδιαφέρει αν βγουν κάποιες ίδιες, μπορώ στο μυαλό να τις βλέπω σαν διαφορετικές. Αυτές λοιπόν είναι μη ανεξάρτητες λύσεις. Και αφού μια διαφορετική εξίσωση μη τάξης έχει το πολύ μη ανεξάρτητες λύσεις και ξέρουμε και πώς να φτιάξουμε μια γενική λύση σε γραμμική διαφορετική εξίσωση, παίρνοντας γραμμικό συνδυασμό των μη ανεξάρτητων λύσεων, άρα έχω λύσει το πρόβλημα. Και είναι η λύση του προβλήματος, είναι η λύση του προβλήματος, είναι η πτωχή του τι, είναι α μη επί a στη λάμδα μη τε, συν α μήμιον 1 επί a στη λάμδα μήμιον 1 τε. Συν και τα λοιπά και τα λοιπά, συν α1, a στη λάμδα 1 επί τι. Όπου τα α1, α2, α-μήμιον 1, α-μή, θα είναι παράμετροι, τις οποίες εγώ θα πρέπει να ρυθμίσω με βάση τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος. Έφτιαξε τη λύση χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Να η λύση. Δώστε με ένα οποιοδήποτε γραμμικό πρόβλημα και σας έχω φτιάξει τη γενική λύση. Τα λάμδα 1 και τα λοιπά θα είναι λύσεις αυτού του πολυονύμου. Οπότε αυτό που θα κάνω την επόμενη φορά θα είναι σε αυτές τις δύο γραμμικές διαφορετικές εξώσεις να βρούμε αυτές τις δύο ανεξάρτητες λύσεις και στη συνέχεια να κατασκευάσουμε τη γενική λύση και να ρυθμίσουμε καταλήλως τις αρχικές συνθήκες να ταιριάξουμε τις παραμέτρους α από το βαλέτα. Καλή συνέχεια. Yeah.
ταιριάζει.